Συμβουλίου έχει να κάνει με το γνωστό θέμα της περιοχής Natura είναι στο Παρισίδι. Η τελευταία εξέλιξη που είχε πάρει σε αυτήν την πλευρά ήταν η ομόφωνη απόφαση που είχαμε πάρει στη συνεδρία, στη τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις 15 Μαΐου που ήταν ομόφωνη και την οποία είχαμε διαβάσει στο ΕΠΚΑ. Σας θυμίζω ότι γραμματικά διαβάζεται η απόφαση, όχι στην ερημοποίηση της περιοχής, νέες εμορφές ήπιας ανάπτυξης, να θεσπιστεί σαφές κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος, το θεσμικό πλαίσιο μέτρων θα θεσπιστεί με την υποέκδοση η απόφαση, δεν θα εξαντλείται σε κατοχική αυτοχώρευση και δεν θα οδηγεί σε ακύρωση ή αναστολή κάθε αγροτικής, επαγγελματικής ή οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και κάθε δραστηριότητας στη χρήση εγγυαλού και παραγείας, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται εντός του νομικού πλαισίου που θα θεσπιστεί. Την απόφαση μας αυτή την είχαμε στείλει στο ΕΚΑ και ζητάγαμε για μια φορά να συναντηθούμε με τον αρμόδιο πολιτικό να του αναδείξουμε και προσωπικά τις απόψεις. Εντάξει, επειδή το θέμα παρουσιάζει έντονα ενδιαφέρον, παρουσιάζει και έντονη κινητικότητα. Βουλευτές του Δημού έχουν παρέλθει στο διάρκεια της κρίσης, άλλοι προς τον Βουλή, άλλοι προς τον ίδιο Υπουργό, άλλοι προς την Γενική Γραμματεία του Υπουργού. Στη βάση αυτή, στις 23 Μαΐου 2013, εκδόθηκε ένα τελείο τύπου από το γραφείο του κ. Καραφάτη, το οποίο οφείλω να σας διαβάσω και έλεγε να ξέρει. Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΚΑ Σταύρος Καραφάτης συναντήθηκε σήμερα με τους βουλευτές του νομού Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Ναυρόπουλο και Δημήτρη Σαββαθιώτη. Οι βουλευτές ενημέρωσαν τον Υπουργό για τα ζητήματα της Δήμου Κουτουλίας και παρουσίασαν τις τελευταίες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της προστασίας του χώρου της Παρισίας. Η συζήτηση ήταν πολύ χρήσιμη και όλοι συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο το κράτος να συνδυάσει την προστασία του περιβάλλοντος με την έννοια ανάπτυξη από τη συνεδρία συμφωνή και η τελευταία ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα, τονίστηκε ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός νομικού πλαισίου προστασίας στην περιοχή, το οποίο καθυστερεί για πολλά χρόνια, αλλά προωθεί πολύ σύντομα το ΕΠΚΑ προς θεσμοθέτηση. Κατά τη συζήτηση έγινε ξεκάθαρο ότι πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης για την προστασία της περιοχής θα προηγηθεί συνάντηση προκειμένου ο τοπικός δήμος να εκθέσει τις απόψεις. Αυτή λοιπόν η συνάντηση έγινε χθες, όχι περίπου συνάντηση, μία συνάντηση τέλος έγινε χθες, όπου έγινε ένας ουσιαστικός διάλογος και μία παρουσίαση των θέσεων που κατά καιρούς έχουν αναχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και στοιχίζονται σε αυτά τα ζητήματα τα οποία και προηγουμένως διάβασα από την τελευταία μας ομόφωνη απόφαση. Ζητάω συγγνώμη αν δεν αφάω καλά με τη φωνή μου, αλλά δεν λέω την ιδιοκτήτα, όπως και πολλοί από εσάς. Είμαι λίγο ταλαιπωρημένος και συγχωρέστε μου την έλλειψη μαχητικού λόγου. Στη συζήτηση, από τη συζήτηση τη χθεσινή, στην οποία συμμετείχε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών, ο κ. Τσίγκανος, ο αρμόδιος τοπικός αντιδήμαρχος, ο κ. Φιλτήσης, και ύστερα από συνεννόηση με τον επιτεθειρή της Πιοσυνδίας συμμετείχε ο κ. Μπακούρος, ο Σαράτος δεν μπορούσε να έρθει παρά το γεγονός που ενημερώθηκε. Από εκεί αναδείχθηκαν μερικά πράγματα. Πρώτος, ο υπουργός εκεί τουλάχιστον δήλωσε ότι σε αυτό το πνεύμα που κινήθηκε η απόφασή μας κινείται και το Υπουργείο. Δεύτερον, ότι αυτό το χαρτί που έχει προχωρήσει ως σχέδιο υπουργικής απόφασης με το όνομά του από κάτω που θα υπάρχει, δεν έχει καμία σχέση με το Υπουργείο και με τον ίδιο. Και μάλιστα θα είστε και λίγο εξορισμένος πώς αυτό μπορεί να κυκλοφορεί έτσι. Τρίτον, απομακρύνεται το Υπουργείο όπως άλλωστε είχε υποχρέωση να απομακρυνθεί από τη μελέτη του Αρχαιρώνα, η οποία είναι του 2002 και έχει αναδειχθεί στο Παρεμψήμιο Πατρών η επικαιροποίηση της ή η σύνταξη μιας μελέτης που θα αφορά
όλα τα ζητήματα ρεφήσεις της περιοχής Νατούρα, Φίνες, Παρισία. Εκεί εμείς απαιτήσαμε και επαναβεβαιώθηκε η δέσμευση του Υπουργείου ότι όταν θα γίνει αυτή η μελέτη θα τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να εκφράσει το Δημοτικό Συμβούλιο την άποψή του. Επίσης, κατά τη δήλωση του Υπουργού, προχωράει τις εργασίες της αυτή η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με πρόεδρο την κυρία Καραμούνη και με σκοπό τη διαμόρφωση ενός κανονιστικού πλαισίου διακρίσης αυτής της περιοχής. Εκεί υπήρξε μια διαμαρτυρία δική μας ότι δεν συμμετέχουμε σε αυτή την επιτροπή, που κανονικά τα έπρεπε να συμμετείχαμε, και η απάντηση ήταν ότι θα δώσει καθοδήγηση στην κυρία Καραμούνη πριν την ολοκλήρωση του πορίσματος της. Ο Δήμος Λευκοσίας με καταθέσει και εκεί τις απόψεις του για το διαχειριστικό κομμάτι της προστασίας του πυρικού συστήματος. Και σε κάθε περίπτωση δεσμεύτηκε ο Δήμος, στο βαθμό που οι δεσμεύσεις έχουν κάποια αξία, ότι δεν θα εκδοθεί η τελική του υπουργική απόφαση, την οποία προσβλέπει ότι θα την έχει έτοιμη σε 2 ή 3 μήνες, ότι πριν υπογραφεί αυτή η απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αρχιθεί ο Δήμος να εκθέσει απόψη. Ωστόσο, είχε ήδη υπογραφεί και μας δημοσιοποιήθηκε χθες από τις 23 Μαΐου μία απόφαση η οποία αναστέλει την έκπτωση οικοδομικών αδειών και την εκτέλεση περιορισμένων οικοδομικών και άλλων περιοχών σε ένα κομμάτι του ευρύτερου Δήμου Συμπαρισία. Της απόλυτης προστασίας. Εκεί που λέγεται περιοχή προστασίας της φύσης. Εχθές μάλιστα έκανε προανακοίνωση της υποέκδοσης υπουργικής απόφασης προς την Πολυοδομία. Διότι ακόμα πιστεύανε ή περιμένανε να δημοσιευτεί η απόφασή τους στο ΦΕΠ, γι' αυτό και δεν μας την δώσανε την απόφαση. Ωστόσο η απόφαση στο ΦΕΠ έχει δημοσιευτεί από τις 24 Μαΐου και είναι στο φύλλο 180. Να δημοσιευτεί, αλλά στο ΦΕΠ είναι μια πραγματική. Ναι, αποκλείεται. Ναι, εντάξει, εντάξει, ωραία. Και η οποία στελαμβάνει αυτά τα στοιχεία που είπαμε για το κ. Αμπρέκα. Διαβάζω τον Τζοβαν Κινέκτη και τίποτα να κουμπίρα. Μιλά από εκεί. Βγάλω εγώ αύριο το... Ε, περάσω. Είναι η δελευθερία όλα. Θα τη δημοσιεύσουμε αύριο. Ωραία, αλλά δεν πήρα να δημοσιεύσουμε. Αλλά δεν έχουμε όμως και τον Τζοβαν. Αναστέλλεται με την έκδοση που εκείς απόφαση προσωρινής προγραμμίας βάσει του άνθρωπου 39-37 του 2011 σε κλίμα της περιοχής. Κύριε Ρώση, θα το διαβάσω το γιατί δεν θα σου πει κάτι διάφορο. Το διαβάζω. Το διαβάζω. Το διαβάζω. Το κάνω. Συνεχίστε. Αναστέλλεται λοιπόν με την έκδοση της υπουργικής απόφασης προσωρινής προστασίας βάσει του άρθρου 9 του νόμου 39-37 σε κλίμα της περιοχής Δίνες και Παρισίας, GR 2005-2005. Αναστέλλεται η έκδοση οικονομικών αδειών. Η αίτηση εργασιών μικρής κλίμακας όσον αφορά τις περιπτώσεις δοκιμαστικών τομών του εδάφους και εξχαρτής κατασκευής αποκτικών σε νέα καλλιεργούμενα αποκτήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα του αγιοτρήσης νερού κλπ. Τρίτον, η εκτέλεση εργασιών βάσει 48 ώρες ενημέρωσης που αφορά σε απλή περιπτύχηση περίφραξη κυπέδων, κατασκευή ξύλινης πέργολας και πλατφόρμας σε ακάλυπτους χώρους καθώς και μικρές διαμορφώσεις στην Ελλάδα. Η εκτέλεση έργων και εκβάσεων όπως αγροτικές καλλιέργειες στις περιοχές που βρίσκονται μεταξύ του Αγιαλού και του Περκοδάσου. Το ακούτε. Να αρχιθούμε περαστικά στον Κώστα του Τούτσα, αν το εννοείς. Γιατί πληροφόρηθηκα πριν από λίγη ώρα ότι έπαθε και κεφαλικό. Αυτό θέλαμε. Να το εκφράσουμε τις ευχές μας για τα αρχεία ανάδοση και βρασικά. Και εκτέλεση λοιπόν έργο και με εμάς ολόκληρες αγροτικές καλλιέργειες στις περιοχές που βρίσκονται
μεταξύ του Ηλιανού και του Θεοδωράσου, αμμολυψίες, διάλυση διαπίστωση δρόμων, μηχανικός καθαρισμός της παραλίας, τοποθέτηση διαδρόμων διένεξης πεζών, έργα αποστράγγισης καλλιεργουμένων εκτάσεων και γενικά όσων δραστηριοτήτων λάβουν το προστατευταίο αντικείμενο και την ακαιρεότητα της περιοχής προστασίας. Εδώ να κάνω μια παρατήρηση ότι αυτές οι γενικόλογες διατυπώσεις, καθώς και κάθε δραστηριότητα που βλάπτει το προστατευταίο αντικείμενο, ποιος το προσδιορίζει και ποια είναι. Δύο, η περιοχή ανασχολής ορίζεται στον εξηγαπόνο χάρτη, από πίσω έχει ένα χάρτη, και από από την πάρα πάρα αναστολή εξαιρούν η εγκατάσταση μικρών προσωρινών χωρητών στοιχείων εξυπηρέτησης των λουγωμένων στο πλαίσιο της παραχώρησης Ηλιανού και παραλίας σε θέσεις και με όρους λειτουργίας που θα υποθούν στην υπολική απόφαση παροχής σύμφωνης δρόμης που θα εκδοθεί μετά από εισήγηση του τμήματος διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος κτλ.